Καλησπέρα και σήμερα γυρνάμε το part 2 του Assassin's Creed Brotherhood, το The Da Vinci της Απέρανος. Και τώρα όσοι δεν είδατε το προηγούμενο βίντεο θα σας κάνω ένα recap για το τι έγινε. Λοιπόν, πήρανε απαγωγή τον Da Vinci κάτι τυπάδες που λέγονται ερμετιστές. Κάπως έτσι λέγονται, χερμέτησης, κάπως έτσι. Και τώρα εμείς ψάχνουμε 5 πίνακες. Τον έναν τον βρήκαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Για κάποιο λόγο εκεί μας δίνει το marker για το mission. Α, εξαφανίστηκε. Τώρα εμείς θα πάμε στο Βατικανό ώστε να βρούμε το δεύτερο πίνακα. Όσοι δεν έχετε ιδέα, απλά δείτε το part 1. Άμα θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες. Και τώρα έχω τρόπο ώστε να πάω στο Βατικανό χωρίς να με δούνε. Γιατί όσοι ξέρετε, γενικά από Brotherhood, στη γέφυρα του Βατικανού υπάρχουν φρουροί και είναι restricted area. Δηλαδή με λίγα λόγια, άμα περάσει από εκεί τη γάμισε. Αυτό. Και απλά τώρα εγώ θα μπω χωρίς να με καταλάβουν με μια βάρκα. Βασικά μια γόνδολα, έτσι λέγεται, όχι βάρκα. Θα μπορούσα βέβαια να είχα κάνει parkour και να πέρναγα τη γέφυρα, αλλά και αυτός είναι ένας άλλος τρόπος, να πείτε. Τώρα ας πούμε πάτε από εδώ, να ξέρετε αυτό είναι τι ποιος παίζεται Brotherhood. Όσοι θέλετε να μπείτε στο Βατικανό χωρίς να παίξετε ξύλο, απλά παίρνετε μια γόνδολα από το σημείο εκεί που ήμουνα ή κάνετε παρκούρ εδώ από τη γέφυρα και πάτε σε αυτό το σημείο εκεί πέρα που είναι η άλλη βάρκα εκεί πέρα. Εδώ πέρα ακριβώς. Μόλις να ακουμπήσει τη βάρκα βγαίνετε. Ανεβαίνετε πάνω σε αυτή τη βάρκα και μετά. Ναι, δεν έπρεπε από εδώ. Και μετά ανεβαίνετε εδώ πάνω. Και κάπως έτσι μπαίνετε χωρίς να σας καταλάβουμε. Και τώρα αρχίζει το mission. Δεν θα μιλάω. You are here for the painting? Yes, Patrizio. Ωραία, τώρα θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτούς τους δύο τυπάδες τέλος πάντων. Και το full synchronization είναι να μην χρησιμοποιήσουμε τις σκεπές όσο κάνουμε tailing. Που αυτό είναι εύκολο εδώ πέρα γιατί απλά μπορούμε να κρυφτούμε μες στους παπάδες εδώ και να μην μας βλέπουμε. Ναι, δυστυχώς έχουμε και αυτούς τους μαλάκες εδώ. Το είχα ξεχάσει αυτό ότι γίνεται. Φόβο! Τι γίνεται ρε! Καταλάβουν αυτοί ότι τώρα ας πούμε αυτοί εκεί πέρα δεν θα με δουν τώρα, οπότε κομπλέ. Και ας ελπίσουμε αυτοί οι παπάδες εδώ να πάνε προς τα εκεί με τους φρουρούς, να περνάνε τέλος πάνω από τους φρουρούς. Μάλλον όχι, επειδή δεν περνάνε. Πρέπει να... Αυτόν το ξέχασα εδώ. Come here, look at that. Και τώρα θα βγουν από εδώ πέρα. Γιατί γάμο το, γιατί, γιατί, I want it out of my house. We will be glad to add it to our collection. As agreed, the master waits at your palazzo to take it off your hands. She thought I would be pleased with such a gift after she married another man?
The ways of men and women are strange, but Hermes teaches us that through careful study, both may be brought into harmony. Doubtless, one such as Lucrezia has never crossed your path. Και το κακό είναι δεν τους δείχνεις το μήνυμα από κάτω. Ωραία, τη γλιτώσαμε. Δεν θα μας δούμε. Και τώρα πρέπει να βρω κάπως να περάσω από... Α, εντάξει, κόμπλε. Θα βγουνε... Όχι από εδώ πάντως. Δεν μπορούμε να χωθούμε από εδώ. Α, ωραία. Εδώ πέρα είναι. Και μου τις πάει αυτό το χρονόμετρο γιατί είναι πολύ σπαστικό. Όταν ας πούμε είναι μπροστά σου και απλά επειδή είναι πίσω από το τοίχο τους χάνεις. Καλό τουλάχιστον είναι ότι δεν μπορούμε να τους χάσουμε εδώ. Ωραία, σκουτώσαμε. Θα βγουν από εδώ πέρα. Νάτι. What is it? What's going on? Damn peasants! Come with me. Το μεταξύ είναι πολύ σκοτεινά και δεν ξέρω. Γαμώτο. Τι μου λέει, αφού γύρισαν πίσω, τρέχουν προς τα πίσω τώρα, γιατί μου λέει να πάω κοντά τους. Ναι, είναι λίγο μπαγκαρισμένο το AI εδώ πέρα, τι να πεις. Το καλό τουλάχιστον είναι ότι είμαστε κοντά. Ναι, θα τους χάσω, δεν έχω όρεξη τώρα να παλεύω με εσάς, παιδιά. Απλά το AI τους είναι λίγο τεινάνε. Γιατί φτάσαμε τώρα. Υπέροχα. Κανονικά θα πρέπει να πάνε από εδώ πάνω και το AI κόλλησε και το πηγαίνουν από εκεί κάτω, αλλά φτάσαμε. Δηλαδή τώρα θα μπουν νομίζω εκεί μέσα ένα στενό και θα πάμε στο επόμενο, στην επόμενη φάση τέλος πάντων. Θα τους δείξει το... Τώρα θα δείτε τι θα γίνει, δεν θέλω να σας εξηγήσω. Ναι, εδώ μέσα είμαστε. Τώρα θα κρυφτώ λίγο εδώ ώστε να... Ναι, τώρα θα έρθουν αυτοί. Το θυμάμαι αυτό καλά το σημείο. Τώρα έρχονται αυτοί. Περνάνε από εδώ, δεν ξέρουν τι γίνεται. Και βγαίνω. Να, τώρα εδώ μέσα. Θα μπουνε και θα δείτε τι θα γίνει. Δεν θα σας εξηγήσω. You will complete the sale? Of course. That woman used false passion to seduce me. The error lies in her Spanish blood. I know it. Such untruths you so casually utter based on little more than a name. These countries, these groups make such easy targets for the lazy and ignorant. You should tell her that, the high and mighty Duquesa. Putana! I have changed my mind. That painting does not deserve to belong to anyone. Take the painting and examine it for clues. Be careful. Human hands aided by a fierce intelligence made that. Treat it with respect. Go. Ωραία, τώρα θα ξεκινήσει ένα πολύ ωραίο chase εδώ πέρα. Πρέπει να τον κάνω tackle, αλλά θα μπορούσα και να τον σκοτώσω τώρα. Το κακό είναι ότι τρέχει πολύ γρήγορα ο πούστης. Ας ελπίσουμε ότι κόλλησε εδώ πέρα. Όχι, σκαρφαλώνει. Υπέροχα. I will
Εντάξει, εύκολο θα είναι αυτό. Ναι, άμα κάτσει κάπου θα ήταν εύκολο. Όχι, όχι, πρέπει να το σκοτώσω. Fuck. Ωραία, και τώρα οι άλλοι δύο δεν θα είναι και πολύ μεγάλη υπόθεση. Γιατί ανέβηκα τη σκάλα. Οκ. Αυτό με την κάμερα είναι πολύ σπαστικό όμως όταν γίνεται. Και τώρα για να τον ψάξουμε λίγο εδώ πέρα σαν OG Gifty, να δούμε τι κουβαλάει. Α, εντάξει. Όχι, δεν έχω άλλη όρεξη για καμκάδες. Οπότε απλά θα κρυφτώ εδώ μέσα, θα χάσω το ενδιαφέρον του σε λίγο και θα φύγω. Ωραία. Και τώρα θα βγούμε από το Βατικανό με τον ίδιο τρόπο που μπήκαμε και πριν, με μια βάρκα. Και μάλιστα και από το σημείο που είχαμε μπει ακριβώς, με την ίδια βάρκα. Πάμε εδώ πέρα, παίρνουμε τη βάρκα και πάμε. Πάτησα space αντί για shift. Ωραία. Και το κάναμε και full synchronize. Που αυτό το, σε αυτό το σημείο πάντα εγώ θυμάμαι. Για τις φορές που έχω παίξει αυτό το DLC πάντα δεν το έκανα, γιατί ξεκινιόμουν και σκαρφάλωνα. Για να αποφύγω τους τυπάδες, τους χερμέτησης αυτούς. Ωραία. Και τώρα θα πάμε εδώ νομίζω το, βασικά δεν το θυμάμαι αυτό το συγκεκριμένο mission. Γιατί έχω και 3 χρόνια να παίξω αυτά τα, γενικά εγώ έχω να παίξω το story του Brotherhood από το 2020, τελευταία φορά που το είχα παίξει. Και γενικά να παίξω Brotherhood, οπότε έχω ξεχάσει πάρα πολλά πράγματα. Ωραία, πάμε στο mission. Buongiorno. Is this the home of Francesco Colonna? It was. But now the banks own everything. We have lost it all. Even the Da Vinci paintings. A lesser part of Signore's collection. I have an interest in them nonetheless. The 3 paintings were put up for auction and purchased by a merchant of Firenze. He prepares to set sail from the harbor immediately. Grazie mille. Αυτός ο merchant είναι ο Duccio. Όσοι τον ξέρετε είναι ο, είναι τέλος πάντων ένας πας από το Assassin's Creed 2. Δεν θέλω να κάνω spoiler για Assassin's Creed 2. Άμα θέλετε ψάξτε το. Αλλά βέβαια μπορεί και να φάτε και spoiler από εδώ, γιατί λέει κάτι, γιατί γνωρίζονται με τον Ezio αυτοί οι δύο, δεν είναι ότι θα τον δει πρώτη φορά. Do not detected by the robbed display, εννοεί μάλλον τις χερμέτησεις. Και τώρα θα πάμε από τις σκεπές, γιατί όπως είπα δεν θέλω να χάσω το full synchronization και να παίζω 2 φορές το mission μετά. Και για όσο δεν καταλάβατε εδώ πέρα τι έγινε, νομίζω αυτός που είχε το σπίτι εδώ πέρα ήταν ένας τραπεζίτης, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων κάτι έκανε δουλειά, τέλος πάντων είχε πολλά λεφτά. Και απλά η τράπεζα του τα πήρε όλα. Και είχε και κάτι πίνακες. Αυτοί οι πίνακες που ψάχνουμε εδώ μεταξύ είναι τα Vinci πίνακες όλοι. Στην ουσία τους παίρνουμε για να βρούμε που έχουμε πάει τον Da Vinci, όσοι που κρύβονται τέλος πάντων με τον Da Vinci. Όσοι είδατε το προηγούμενο βίντεο θα καταλάβετε. Και τώρα Λούσε!
Και τώρα στην ουσία ψάχνουμε όλους αυτούς τους πίνακες, γιατί ο ένας είναι από εδώ, τον έχουν άλλοι. Ας πούμε τον ένα πίνακα το είχε η αδερφή του Μπόρτζια. Και αυτόν τώρα τον είχε αυτός ο τυπάς που τον δώσανε στο Τούτσιο. Γενικά καταλάβατε, είναι παντού διασκορπισμένοι. Και στην ουσία τώρα αυτό κάνουμε, ψάχνουμε 5 πίνακες του Νταβίτσι ώστε να βρούμε που τον έχουν κρύψει τα μπάσταρδα και να τους γαμίσουμε. Και βεβαίως ξέρω που είναι και όλες δεν χρειάζεται να μου κάνω η vision για να τον βρω. Ezio Auditore. Come back down to the harbor when I return to Roma. I will show you the inside of my ship. Living in this third rate city instead of beautiful Firenze? How low you have sunk. Duccio, we are not children anymore. Look around. I have help this time. And you are all alone. I am warning you. Well, we are only talking, are we not? I see this place has worked its magic on your sister. She did not want to open her legs in Firenze. But now she is the Madame of Roma. Cazzo! Why are you just standing there? Eat him! You can hit me, but that does not mean Firenze will take you back! Ωραία, παιδιά. Τώρα βλέπετε εδώ πέρα πέφτει πάρα πολύ ξύλο. Όσοι είστε κάτω των 18 μη βλέπετε. Ή βασικά δείτε δεν... Dirty Roman! Τώρα εντάξει έπρεπε να φάει κάποιο στα αρχίδια ώστε να καταλάβει ότι εδώ πέρα δεν βλέκεις. Your father pretended to be one of us, but we all knew you were outsiders. Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί ζει ακόμα. Ναι, μ' αρέσει που μου φέρνει κι άλλους, ενώ βλέπει ότι τους έχω ρίξει όλους. Φέρνει κι άλλους. Και τώρα τελευταίος και καλύτερος που θα τις φάει είναι ο Τούτσιο. You are going to shut your mouth and give me what I want. The 3 Da Vinci paintings. One is on the boat. The other two were sold to a cardinal. He is displaying them for high-ranking members of the church. How do I get in? How should I know? Go ask your whore of a sister. I am sure she has slept with a couple of cardinals. Είδατε, αυτό ήταν το καλύτερο σημείο σε αυτό το μίσιο. Via! Via! Maledizione! Και κάτι που έκανα πάντα παλιά. Κάτι που έκανα πάντα. Ήθελα να κάνω... Ναι, δεν θυμάμαι τώρα πως κάνουμε αυτό που σκύβει, υποτίθεται. Κάτι τέτοια έκανα, θυμάμαι.
Και τώρα θα τον κλέψουμε. Εντάξει, δεν έχει και πολλά πάνω του. Και τώρα πάμε σε αυτό το καράβι. Που βέβαια εντάξει είναι πολύ εύκολο γιατί έχουμε αυτά. Ναι, δεν μπορώ να τους πετύχω από εδώ, πρέπει να πω πιο κοντά. Πίσω από τη σκεπή πάνω για να δω. Ναι, μπορώ τον έναν. Λογικά τώρα οι άλλοι θα ανέβουν να δουν τι γίνεται και θα τους πετύχω όλους έτσι, δεν ξέρω. Marco. He was to come here after examining another Da Vinci painting near the Vaticano. Imagine, once we open the temple, the true Renaissance will be upon us, and the teachings of Hermes will be known to all men. Άλλος γιατί ανεβαίνει πάνω, τι σκατά. Okay. Ναι, δεν μπορώ να τον πετύχω από εδώ. Από εδώ. Γαμώ το. Ωραία, τώρα θα διασκορπιστούν λογικά πάλι και θα μου είναι πιο εύκολο. Οπα. Τώρα, παιδιά, σε λίγο θα φύγει το ενδιαφέρον. Έλα, έλα, πηγαίνετε στο καράβι, παιδιά, πίσω. Άντε, μπράβο. Και εσύ, πάσταρ, δεν μου χάλασε το μύθο, σαν γάμισο. Ωραία, πάει αυτός. Καληνύχτα, φίλε. Τώρα θα πάνε οι άλλοι να δουν τι γίνεται και θα τους πετύχουμε από το άνοιγμα εδώ πέρα, άμα πάνε πιο κοντά. Έλα, πηγαίνετε παιδιά να δείτε τι γίνεται με το φίλο σας. Γιατί δεν τον πέτυχα. Τουλάχιστον πέτυχα τον έναν από αυτούς. Ναι, τώρα σε λίγο θα του φύγει το ενδιαφέρον. Το ωραίο είναι τώρα μπορώ να τους πετύχω από εδώ πανεύκολα. Άμα δεν γαμιώταν η κάμερα. Και τώρα λες και χορεύουνε ζεμπέκικο αυτοί εντωμεταξύ. Εδώ είναι ο πίνακας. Όχι! Αυτοί που ήρθαν, από πού ήρθαν αυτοί ρε παιδιά. Οκ, με τρόμαξαν αυτοί εδώ. Έχω να πω. Οκ, αυτός, εντωμεταξύ αυτοί δύο δεν ήταν πριν πάνω. Τους είχα φάει όλους, δεν ξέρω γιατί τώρα εμφανίστηκαν. Και ευτυχώς το, το κάναμε και full synchronization γιατί εγώ τρόμαξε μια φάση. Νομίζω ότι θα το χάσουμε, αλλά εντάξει ευτυχώς δεν το χάσαμε. Και πάμε εδώ πίσω στο μπαλκόνι τέλος πάντων και αρχίζει το mission. Α, όχι, εδώ κάτω είναι. Δεν είναι στο μπαλκόνι. Buongiorno. Have you ladies heard of an art viewing somewhere in the city? You have returned to Roma. We've just enough time to visit you. Ezio, do not lie to me. I need to get inside the private showing of Da Vinci paintings. There is a viewing at the Castel Sant'Angelo later today. You will need an invitation. Fortunately, I know where you can procure one. It will give you access to the lower floors. Only cardinals are allowed higher.
I knew I could count on you. Si. Some of my girls will accompany you. Buona fortuna, and don't get caught. Τώρα θα μπούμε στο... τέλος πάντων στο κάστρο του Πάπα της Ρώμης. Και το full synchronization είναι να μην αφήσουμε τις φρουρές να βρουν πτώματα μέσα στο κάστρο, γενικά μέσα στο restricted area. Κάτι που είναι πολύ εύκολο βέβαια, αφού δεν, από όσο θυμάμαι, δεν χρειάζεται να σκοτώσεις κανέναν. Βασικό, νομίζεις σκοτώνεις μόνο 2-3 φιλούς, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Δεν σκοτώνεις πολλούς. Και τώρα πρέπει να πάρουμε ένα invitation, που αυτό είναι πανεύκολο, το έχω εξασκηθεί. Πρώτο αυτό. Ω! Τη γλίτωσα. Παιδιά, τη γλιτώσαμε, γιατί τώρα θα είχε γίνει μάχη εδώ πέρα. Και αυτοί είδατε το μεταξύ πριν δύο άτομα τι ζημιά μου κάνανε, γιατί τα τάξη τους γενικά αυτοί έχουν πολύ σπαστικά τάξη, ας πούμε, κάνουν πάνω κάτω και τέτοια, και είναι πολύ δύσκολο να τους πετύχεις. Γαμώ το έπεσα. Και ναι, εδώ πέρα είναι. Ωραία, και τώρα αυτό είναι πολύ εύκολο, γιατί απλά παίρνουμε εδώ. Βασικά όχι. Τώρα θα πάρουμε απλά ένα group, ας πούμε, από... πώς να το πω τώρα γενικά, από πουτάνες. Ναι, αυτό είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, για ελάτε, παιδιά, για πάμε. Α, και εμένα με χρεώνουν 75 florins, γιατί έχω κάνει challenges από το Rosen Fiore Guild, κάτι τέτοιο νομίζω, το Courtesan Guild. Και με χρεώνουν λιγότερα. Βασικά, όχι, μισό λεπτό να πάμε σε αυτούς εδώ, ώστε να μας ανοίξουν εδώ την είσοδο για μετά. Αδερφέ, δεν φταίω εγώ τώρα που σου ρίξα το κουτί, εσύ πήγες μες στον κόσμο. Και τώρα... μείνετε εδώ πέρα. Hang on. Αυτό, παιδιά, είναι πανεύκολο, γιατί δεν πρέπει να κάνουμε αυτό. The invitation is not here. Ναι, και τώρα θα δούμε ότι την έχει πάρει... I will deliver it to signori. Ένα στυπάς εδώ. Πρέπει να το κάνουμε τάκλι κιόλας, αυτό είναι το δύσκολο. Merda! Ωραία, και τώρα, επειδή δεν γίνεται να αποφύγω τη μάχη, απλά θα κάνω να παλέψω. Εντάξει, ούτως άλλο έχουμε δύο άτομα εδώ. Τώρα πάμε στο... τώρα στην ουσία θα πούμε στο κάστρο. Εδώ πέρα είναι στη γέφυρα. Είναι ακριβώς δίπλα. Sorry που έσφαξα δύο φίλους σας πριν. Και τώρα εδώ είναι πανεύκολο να περάσεις. Απλά πας μέσα εδώ από τους παπάδες. Βασικά όχι, τώρα δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Come with me. Once we get inside, I will mark the paintings for you to steal. Bring them to Leonardo's workshop. Capito? Mm-hmm.
Invitation? Here. Oh, my. Come back soon. I hope. Do not use it. Ωραίο. Εδώ στην ουσία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο Hidden Blade ή σπαθί. Και τώρα πρέπει να βρούμε ένα πίνακα του Λεωνάρντο. Που εδώ από όσο θυμάμαι πάντα εδώ πέρα μου έσπαγε τα νεύρα, γιατί εδώ το δύσκολο είναι, πρέπει να κλέψεις τον πίνακα μπροστά σε πόσα άτομα χωρίς να σε δούνε. Και δεν είναι εδώ. How daring! I have not seen an annunciation from this angle before. The composition suffers, I feel. The light of God is not properly expressed. It does not move me. You are truly stuck in your ways, my friend. Ναι, αυτό είναι. Ας πούμε ότι θα το κάνω να φανεί σαν ατύχημα. Ή βασικό, όχι. Νομίζω μπορώ να το κάνω έτσι και να τον κρύψω μετά στο μικρό κρύβε. Πάμε πάλι. Γενικά γι' αυτό καταλαβαίνετε γιατί είναι τόσο δύσκολο αυτό το mission. Γιατί ας πούμε τώρα, δείτε, ο πίνακας, α όχι τώρα άλλαξε θέση. Ας πούμε, γιατί δείτε τώρα, έχει αυτόν εδώ, άμα πάω να πλησιάσω εδώ. You, behave! You really want me to draw my blade? It would be the last thing you ever see. Και το δύσκολο είναι δεν μπορώ να βάλω assassins εδώ πέρα να τον κανονίσουμε. I know. Ή μπορώ, ας πούμε, σαν αντιπερισπασμό να πάω πάνω σε αυτόν. Όχι, άτσερε το φακ. Πέσε κάτω, βρε παπάρα. Ωραία. Τώρα κάνουμε μάρκ. Καμότο. Hey boy, non toccate i dipinti. Έχασα χρόνο. Έλα ρε γαμότο τώρα. Και αυτός ο μαλάκας εδώ. Πού βγήκε αυτός ο μαλάκας τώρα. Έλα πήγαινε εδώ στο φίλος που είναι πεθαμένος τώρα. Να τα κρυφτώ εδώ μέσα από εκεί, θα πρέπει να πάει καθένα στη θέση του. Γιατί βγήκα έξω! Πω πω μαλάκα δε. Τώρα το θυμήθηκα αυτό το mission πόσο καλό είναι γενικά. Ναι, αυτό είναι το κακό τώρα. Θα πρέπει να καθόμαστε εδώ να περιμένουμε πότε θα φύγει ο τάδε και ο τάδε. Σε ελπίσουμε να προλάβω να το κάνω μάλλον. Ωραία, ευτυχώς το έκανα. The upper floors are now open to the cardinals who wish to see additional expressions of devotion. Τώρα εδώ θα είναι πιο δύσκολο νομίζω, γιατί θα βασικά εδώ θα είναι λίγο πιο εύκολο, γιατί τουλάχιστον θα έχουμε τους cardinals να ξεγλιστράμε από μέσα από αυτούς σαν φίδι, να πηγαίνει έζιο μέσα από αυτούς ώστε να περάσει προς το πάνω. Και πάω λάθος τόση ώρα. Άρα πρέπει να ανέβουμε εδώ τα σκαλοπάτια νομίζω. Ή
ή όχι. Α, πρέπει να πάω από την είσοδο του κάστρου, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Τώρα εδώ είναι το εύκολο κομμάτι. Να πάμε έτσι. Από εδώ πέρα. Ρε γαμώτο, εκείνη την ώρα έπρεπε να γυρίσει. Τουλάχιστον του γλιτώσαμε γιατί μπήκα εδώ μέσα. Το εδώ πάνω έχει έναν φρουρό νομίζω. Όχι, δεν πάνω, είναι ακριβώς εδώ πέρα. Εντάξει, εύκολο. Δεν τον κρύβουμε αυτά μου πέρας κανένας. Πες μου ότι έπεσε μέσα. Ευτυχώς έπεσε μέσα. Α, δεν ήταν, εγώ νομίζω ήταν κάτι για detect το φουσιόναζες και τώρα μάξα μην το έχασα. Ξέχασα ότι... Ναι, γενικά εδώ αυτό είναι το δύσκολο τώρα. Θα πρέπει να... Θα πάρει πολλή ώρα γενικά τώρα να ανέβουμε πάνω. Και επειδή μπάγκαρε τώρα πρέπει να κάνω αυτό. Ευτυχώς δεν με είδε. Αυτό δεν χρειάζεται να τους κρύβουμε, από όσο θυμάμαι. Έχει αυτόν εδώ. Τώρα που να είναι θα... Έρθει από εδώ, ναι. Και την ώρα που θα γυρίσει, θα τον μαχαιρώσω πισόπλατα. Δηλαδή τώρα. Νομίζω... Πάμε από εδώ. Ναι, πάμε από εδώ. Και τώρα το σπαστικό είναι ότι θα πρέπει να... Ναι, τώρα εδώ μέσα έχει δύο φρουρούς νομίζω. Εντάξει, ο πίνακας είναι κάπου εδώ, αλλά το θέμα είναι πρέπει να έχει και έναν πάνω. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Και δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω και κανένα range weapon να τους φάω και τους δύο. Δηλαδή θα πρέπει τώρα να περιμένω αυτός να πάει σε κάνα σήμα που δεν τον βλέπουνε. Δηλαδή, όπως εδώ. Βέβαια ο πίνακας, ναι αυτός είναι, αλλά το θέμα είναι έχουμε έναν άλλον από πάνω που είναι. Δεν μπορώ να ανέβω έτσι. Θα κρύψω εδώ πήρα, εδώ πέρα. Γιατί είπα πήρα. Νομίζω τώρα αυτός πρέπει να είναι κάπου εδώ. Ωραία. Βασικά όχι. Από όσο θυμάμαι δεν χρειάζεται να το σκοτώσω. Απλά κάνω mark τον πίνακα και φεύγω. Α, τώρα θα πρέπει να τον σκοτώσω που θα βγει εδώ πέρα. Ναι, γιατί πρέπει να κάνω escape από την οροφή, δεν έχει άλλο τρόπο. Με το που γυρίσει θα ανέβω προς τα πάνω ώστε να τον σκοτώσω. Δηλαδή... Get down, Stronzo. Όχι ρε γαμώτο! Από πού ήρθαν αυτοί? Άντε ψόφα ρε, μαλάκα.
Α, το καλό είναι τώρα δεν χρειάζεται να φοβόμαστε για να μην μας βρούνε. Όχι, δεν κατεβαίνω. Α, και αυτός έχει σφαίρες, μισό λεπτό λίγο να πεθάνε εδώ πέρα, να του πάρω τις σφαίρες. Έχει και poison και τα πάντα έχει. Ναι, εδώ έχει το άγαλμα. Τώρα ας πούμε αυτό γιατί να γίνει και να μην πέσει πάνω στο άγαλμα. Γενικά κάτι τέτοια μισό στα παλιά Assassin's Creed. Τουλάχιστον άμα δεν παίζει με controller, άμα παίζει με controller είναι πιο εύκολο αυτό. Γιατί τώρα εδώ πέρα σκεφτείτε, κάνω parkour με το ποντίκι. Έτσι. Που είναι πολύ δύσκολο αυτό. Τώρα πρέπει να πάμε εδώ πάνω. Και θα δείτε τώρα γιατί μας χρησιμεύει το αλεξίπτωτο εδώ πέρα. Α, και έχει και μια σημαία που πρέπει να πάρω στην κορυφή εκεί πέρα. Που είχα ξεχάσει να πάρω. Και κάπου εδώ έχει έναν φύλακα, οπότε να προσέχω. Ναι, αυτός είναι. Τώρα ανεβαίνουμε πάνω στην κορυφή που έχει τη σημαία, ώστε να πάρω τη σημαία. Θα δείτε τώρα τι θα κάνω με το αλεξίπτωτο. Αυτό και όμως δεν το έχω κάνει ποτέ. Όσες φορές έχω παίξει το Brotherhood, δεν έχω κάνει ποτέ αυτό το πράγμα με το αλεξίπτωτο, τώρα που θα δείτε. Ωραία. Τώρα πάμε από εδώ και ανοίγουμε το αλεξίπτωτο. Και βλέπετε κάπως έτσι βλέπετε όλη τη Ρώμη από πάνω. Βέβαια τώρα δεν μπορείτε γιατί η κάμερα είναι λίγο τεινάνε. Πήραμε τώρα 3 πίνακες και παιδιά. Α, όχι, 5 στους 5 πήραμε. Οκ. Okay. Λοιπόν, παιδιά, στο επόμενο επεισόδιο θα συνεχίσουμε το Brotherhood. Βασικά, στο επόμενο επεισόδιο θα το συνεχίσουμε. Μας έχουν μείνει μόνο 2 missions για το τέλος. Αλλά επειδή είναι πολύ μεγάλα, δεν μπορώ να τα κάνω τώρα σε αυτό το βίντεο. Και από ό,τι βλέπετε γενικά είναι μικρό DLC, ας πούμε 3 επεισόδια μόνο είναι. Αυτά, εδώ πέρα θα τελειώσει το βίντεο. Peace.